Πάμε τώρα στο Αίγιο, όπου τιμήθηκε σήμερα η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας, βέβαια με τις εκδηλώσεις να ακολουθούν τα μέτρα για τον κορονοϊό. Είδαμε πολύ λίγα άτομα και μάσκες, αποστάσεις. Ήσουν εκεί οι άσονα και παρακολούθησες και τις εκδηλώσεις. Βέβαια εκεί παρών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε να μην γιορταστεί ούτως ή άλλως η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας. Μιλάμε για ένα κορυφαίο γεγονός στον αγώνα για την Ελληνική Επανάσταση. Θεωρείται το τελευταίο, η τελευταία πράξη του προ-απελευθερωτικού αγώνα και προ-επαναστατικού αγώνα και η πρώτη του επαναστατικού. Εκεί μαζεύτηκαν λοιπόν στη Βοστίτσα οι οπλαρχηγοί το Γενάρη του 1821 για να αποφασίσουν την κήρυξη της Επανάστασης, η οποία έγινε λίγους μήνες αργότερα. Βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος έστειλε από το Αίγιο το δικό του μήνυμα δεδομένων και των ημερών που διανύουμε και, και των όσων συμβαίνουν στις σχέσεις μας με την γείτονα Τουρκία. Για να ακούσουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον Δήμαρχο Αιγιαλίας, τον κύριο Κολογερόπουλο. Σημαντική ημερομηνία όχι μόνο για την ιστορία της περιοχής αλλά και για την ιστορία της Ελλάδος. Την επέτειο δηλαδή της μυστικής συνέλευσης Βοστίτσας. Χαρά μου να αποδεχθώ την πρόσκληση εδώ του Δημάρχου. Νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να φύγουμε και από την πολύ έτσι έντονη και πυκνή καθημερινότητα του Υπουργείου Άμυνας, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί εορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και έχει μεγάλη σημασία για όλους μας να προσπαθούμε να βρεθούμε όπου γίνεται, δεδομένου ότι ο τόπος έχει τόσο πυκνή ιστορία και τόσα πολλά που πρέπει να αναδειχθούν αυτή τη χρονιά, όπου η προσπάθεια πρέπει να είναι από όλους, να το πω έτσι, πάρα πολύ εντατική. Χαρά μου λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, αν διδαχθούμε από τους ήρωες του 21, θα κάνουμε αυτό που πρέπει προκειμένου και η πατρίδα μας να είναι και να αισθάνεται ασφαλής εναντί πάσης κάθε απειλής ή επιβουλής. Κάνουμε το καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη χαρά να εκπροσωπώ την πόλη στα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Μια πόλη που όπως έχει αναγνωριστεί ήταν η περιοχή όπου άναψε το φυτίλι της Επανάστασης, γιατί εδώ, 2 μήνες πριν από την επίσημη έναρξη της Επανάστασης, αποφασίστηκε η Επανάσταση. Μάλιστα, όπως όλοι αναγνωρίζουμε, αποφασίστηκε ομόθυμα από όλους τους Έλληνες της εποχής. Χρόνια πολλά σε όλους και να είμαστε πάντα με τις σκέψεις αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα, το έθνος, την ελευθερία και για τις ανθρώπινες αξίες.